ότι και με τις συναντήσεις που ανέφερα, αλλά και γενικότερα και με τους εργαζόμενους, είναι κοινή συνείδηση και ποια είναι και πολιτική επιλογή. Και νομίζω ότι αυτή η πολιτική επιλογή σήμερα από τις τοποθετήσεις όλων των κομμάτων διευρύνεται. Και αυτό είναι καλό. Ότι πρέπει να ανατραπεί το ισυζύγιο που υπήρχε τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα ανάμεσα στο σιδηρόδρομο και στα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανάμεσα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και το οδικό δίκτυο. Και πρέπει να ανατραπεί κάθετα και άμεσα. Γιατί αυτό μας έχει κάνει σε μια πανευρωπαϊκή και παγκόσμια πρωτοτυπία σε σχέση με το σιδηροδρομικό δίκτυο που μπορεί να αξιοποιεί για την ανάπτυξή της η χώρα και σε επίπεδο εμπορευματικών και σε επίπεδο επιβατικών μεταφορών. Είμαστε πανευρωπαϊκή και παγκόσμια πρωτοτυπία σε σχέση με την υποβάθμιση που έχει υποστεί ο σιδηρόδρομος τα τελευταία 40 χρόνια. Αποτελεί λοιπόν πρωτεύον στοιχείο ο σιδηρόδρομος για την ανάταξη και την ανάπτυξη της χώρας. Και στόχος μας, στόχος όλων μας, αν δεν το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, είναι να πείσουμε την κοινωνία ότι ο σιδηρόδρομος πρέπει να ξαναγίνει τρόπος ζωής. Και βέβαια, αυτή η αλλαγή του ισοζυγίου προϋποθέτει και την αναγκαία ανατροπή των λογικών που επιδίωξαν τη βιολογική εξόντωση του σιδηροδρόμου με την πάροδο του χρόνου. Σε σχέση με την ΕΡΓΟΣΕ, δεσμευόμαστε, το ξέρετε, το συζητήσαμε και αναλυτικά, λειτουργούμε για την τήρηση αυστηρά των χρονοδιαγραμμάτων, για την υλοποίηση καταρχήν του βασικού κορμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και τον εξυγχρονισμό του. Δεν θα είμαι, το λέω καθαρά, το συζητήσαμε και με την ΠΟΣ, δεν θα είμαι περήφανος που θα εγκαινιάσουμε το 2018 το Τυθωρέα Δημοκός. Γιατί θα εγκαινιάσουμε ένα έργο που ξεκίνησε το 1997. Εσύ θες το πρώτο κομμάτι, αυτό το λες. Εγώ είπα για το σύνολο του έργου. Το άλλο είπαμε, θα το δούμε στην πράξη. Άρα, χρειάζεται δουλειά για να τελειώσουμε αυτά και αυτό για το οποίο συζητήσαμε και δεσμευθήκαμε ως διοίκηση είναι ότι έχουμε δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου μέσα στο επόμενο εξάμηνο γραφειοκρατικά να ενταχθούν τα έργα σε επίπεδο τεχνικών δελτίων στα ευρωπαϊκά προγράμματα ό,τι έχει εγκριθεί. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης 24 Οκτωβρίου ενημερώσαμε ήδη την ΠΟΣ ότι μιλάμε και για καινούργια έργα που θα ενταχθούν σε σχέση με το σιδηρόδρομο, είτε αυτό σχετίζεται με τη β' φάση του σταθμού Λαρίσης, είτε αυτό σχετίζεται με το Λουτράκι και άλλα κομμάτια του σιδηροδρόμου, προκειμένου να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την αναγκαία υποδομή για να λειτουργεί ένα σύγχρονο λειτουργικό τρένο ως βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Παράλληλα υπάρχει αναγκαιότητα για την ανανέωση, για την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, για συνέργειες και κοινή δράση όλων των εταιριών του ομίλου. Και για χωρίς φοβικότητα εξωστρέφεια και αξιοποίηση του συνόλου του έμψυχου δυναμικού όλων των εταιριών, αλλά και των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας που είναι πολύ υψηλή που διαθέτει ο όμιλος του ΟΣΕ. Νομίζω ότι η πράξη, η δράση όλων μας διαψεύζει όλους όσους κινδυνολογούν για το μέλλον του σιδηροδρόμου, γιατί πιστεύω ότι όλοι όσοι ζούμε μέσα στη σιδηροδρομική οικογένεια είμαστε δεσμευμένοι να τον αναπτύξουμε, να τον ενισχύσουμε και να τον δυναμώσουμε. Είμαστε δεσμευμένοι, αυτό που μου αρέσει συνήθως να λέω, να τον πάμε τρένο. Καλή επιτυχία στις εργασίες σας και πιστεύω ότι θα είναι άλλο ένα βήμα για να δυναμώσει η σιδηροδρομική οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ.